το κοίτασμα Αφροδίτη στο τεμάχιο 12 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι το πρώτο για το οποίο υπεγράφει άδεια εκμετάλλευσης και ισχύει για περίοδο 25 ετών. Τα δικαιώματα ανήκουν στην κοινοπραξία Noble Energy, Shell και Delek, με το κυπριακό κράτος να υπολογίζει σε έσοδα 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Η Κύπρος λοιπόν θα μετατραπεί σε παραγωγό και εναλλακτική πηγή εφοδιασμού φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την ίδια στιγμή γίνεται για έναν ακόμα αποφασιστικό βήμα όσον αφορά στην υλοποίηση του κοινού οράματος των χωρών της περιοχής μας για τη δημιουργία του διαδρόμου φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει τις παραβατικές κινήσεις, καθώς όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το Γιαβούζ έχει ξεκινήσει γεωτρήσεις στο τεμάχιο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ, επιβεβαιώντας έτσι τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας Φατίχ Τονμέζ.